Σήμερα με τον Υπουργό και τους συνεργάτες του πάνω στα θέματα που αφορούν το Υπουργείο Εσωτερικών. Χαίρομαι που διαπιστώνω ότι υπάρχει ένα σοβαρό επίπεδο προετοιμασίας, ένα σοβαρό επίπεδο επεξεργασίας, γιατί πιστεύω ότι στο πλαίσιο ενός συνολικότερου σχεδίου για τον θεσμικό εξυγχρονισμό και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, ο ρόλος του Υπουργείου Εσωτερικών είναι κομβικός. Αφορά την καθημερινότητα του πολίτη, αφορά τη σχέση του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, αφορά όμως και την ίδια την θεσμική συγκρότηση της κρατικής λειτουργίας, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι όλα αυτά τα χρόνια έχει διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο είναι προβληματικό, είναι δυσλειτουργικό, είναι αντιπαραγωγικό και το χειρότερο, πολλές φορές είναι αδιαφανές και ευάλωτο σε κάθε είδους πελατειακές πρακτικές. Και είναι αυτό το πλαίσιο το οποίο εμείς επιθυμούμε να αναδιαμορφώσουμε, να μεταρρυθμίσουμε προς όφελος των αναγκών του πολίτη, πάνω απ' όλα, και με όραμα την εμβάθυνση της δημοκρατίας, το βάθεμα της δημοκρατίας, της ισονομίας και της αξιοκρατίας. Θέλω λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο που θέτω εισαγωγικά να σας περιγράψω ορισμένες από τις μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες, ουσιαστικές κατά τη γνώμη μου, που συζητήσαμε και έχουμε προετοιμάσει για την επόμενη περίοδο. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από δύο παρεμβάσεις ιδιαίτερης σημασίας. Η πρώτη αφορά την θεσμική κατοχύρωση της ισότητας των φύλων. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στο ζήτημα της ισότητας και παρά τις προσπάθειες εναρμόνισης με το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και τις διεθνείς συμβάσεις, η απόσταση που πρέπει να καλυφθεί στην πράξη παραμένει μεγάλη. Στόχος λοιπόν αυτής της πρωτοβουλίας, της νομοθετικής πρωτοβουλίας, είναι η διάχυση της οπτικής του φύλου σε όλες τις πλευρές της κοινωνικής ζωής, αλλά και η λήψη θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών, ώστε να γίνει ένα μεγάλο βήμα από την νομική ισότητα των φύλων που είναι κατοχυρωμένη στην πραγματική ισότητα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι πια καιρός σε τέτοια θέματα η Ελλάδα αντί να τρέχει ασθμένοντας να εναρμονιστεί με την ευρωπαϊκή νομοθεσία να πρωτοστατεί σε τέτοιου είδους δράσεις, δημιουργώντας θετικό υπόδειγμα και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και πρέπει να τονίσω εδώ ότι πρόσφατα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών μας κατέταξε σε μια τιμητική θέση στις 16 πρώτες χώρες που προωθούν περισσότερο τα θέματα της ισότητας των φύλων. Και νομίζω ότι πρέπει να προσανατολιστούμε σε αυτή την κατεύθυνση στο επόμενο διάστημα και η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία είναι μια εξαιρετική νομοθετική πρωτοβουλία που προσπαθεί ακριβώς να εναρμονίσει την κατοχύρωση της ισότητας και στην πραγματική ζωή. Να εναρμονίσει την νομική κατοχύρωση με την πραγματική κατοχύρωση, ας το πω έτσι. Το δεύτερο που θέλω να αναφερθώ, η δεύτερη μεταρρύθμιση, αφορά την ιθαγένεια. Και εδώ πάμε να κάνουμε πράξη μια αρχή που είναι νομικά κατοχυρωμένη, αλλά στην πραγματική ζωή έχει πολλές δυσκολίες, τις οποίες τις γνωρίζουμε όλοι μας και κυρίως τις γνωρίζουν οι συμπολίτες μας, που ζουν πάρα πολλά χρόνια στη χώρα, έχουν όλα τα τυπικά νομικά, όλες τις τυπικές και νομικές προϋποθέσεις για να αποκτήσουν την ιθαγένεια, αλλά στην πράξη δυσκολεύονται πάρα πολύ ή και δεν την αποκτούν.
Θέλουμε λοιπόν να απλοποιήσουμε και να επισπεύσουμε τις διαδικασίες απόδοσης ιθαγένειας. Νομίζω ότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία ουσιαστικά μας οδηγεί σε έναν εξορθολογισμό, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της συνένταξης και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών και των χρόνων που απαιτούνται. Σήμερα πιστεύω ότι έχουμε ένα απαράδεκτο, σχεδόν απαγορευτικό πλαίσιο, αυτή είναι η αλήθεια. Σε πολλές εκ των περιπτώσεων και των συνεντεύξεων πιθανόν και κάποιοι εξημών εδώ να μην μπορούσαμε να απαντήσουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μας τιμά αυτό. Πρέπει να εξυγχρονιστεί λοιπόν άμεσα και να εξορθολογικοποιηθεί αυτό το πλαίσιο, να προωθηθούν κανόνες που θα υλοποιούν την νομοθεσία με απόλυτη διαφάνεια, αλλά και με την λιγότερη δυνατή γραφειοκρατία. Όπως πρέπει δηλαδή να συμβαίνει σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Και να έρθω τώρα στις δύο πιο, ας το πούμε έτσι, μακρόπνοες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες, τις οποίες άφησα για το τέλος. Είναι και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία συζητήσαμε, αλλά νομίζω ότι ίσως θα είχε νόημα να αναφερθεί αργότερα ο Υπουργός, αν θέλει, σε αυτά, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα για τις βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή για τον εξυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης, αποχέτευσης, αποβλήτων. Σημαντικές πρωτοβουλίες, αλλά εγώ θέλω να μείνω στα μεγάλα. Όπως ακούσατε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο εκκίνησης πλέον και τυπικά της διαδικασίας της διαβούλευσης που θα μας οδηγήσει, πιστεύουμε, μέχρι τέλος του καλοκαιριού, αρχές του φθινοπόρου, στο να καταθέσουμε στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την μεταρρύθμιση του Καλλικράτη. Μια μεταρρύθμιση που ιεραρχείται ψηλά και θεωρείται ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο στο πλαίσιο της δουλειάς του Υπουργείου, αλλά και στο σύνολο του κυβερνητικού έργου. Η μεταρρύθμιση αυτή προωθεί μια ριζική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Και εκτείνεται σε τέσσερα πεδία. Πρώτον, στον αναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τους Δήμους και τις Περιφέρειες και στο κράτος. Δεύτερον, στον ριζικό εκδημοκρατισμό των αυτοδιοικητικών θεσμών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα, το σύστημα εκλογής δημοτικών περιφερειακών συμβουλίων και δημάρχων και περιφερειαρχών, το σύστημα διοίκησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και την θέσπιση της κοινωνικής συμμετοχής και του ελέγχου των πολιτών απέναντι στο θεσμό. Το τρίτο πεδίο αφορά τα οικονομικά των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και το τέταρτο αφορά στην αναπτυξιακή τους πολιτική. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται να αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα που προκύπτουν από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και οργάνωσης αυτοδιοίκησης. Η κυριότερη στόχευσή της όμως είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε να αποτελέσει η αυτοδιοίκηση έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Όπως θα γνωρίζετε άλλωστε, η κυβέρνηση προωθεί ήδη τη συγκρότηση ενός εθνικού σχεδίου για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Και αυτό το προωθεί μέσα από έναν ανοιχτό και αποκεντρωμένο διάλογο με παραγωγικούς φορείς, κλαδικούς φορείς, τοπικούς φορείς, για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του κάθε τόπου ξεχωριστά. Το ξεκινάμε αυτό σε επίπεδο περιφερειακό και ευελπιστούμε να είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αυτή την προσπάθεια για την εκπώνηση περιφερειακών αναπτυξιακών σχεδίων.
Θέλω όμως να επισημάνω κάτι. Συνολικά, οι αλλαγές που σχεδιάζουμε και προωθούμε στην αυτοδιοίκηση, πέρα από το βάθεμα της δημοκρατίας και της συμμετοχής των πολιτών, της διαφάνειας και του ελέγχου των διοικήσεων, της καλύτερης λειτουργίας ώστε να συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Η προσπάθειά μας αυτή εισάγει και μια νέα αρχή. Μια νέα αρχή που πιστεύω ότι είναι αναγκαία στον πολιτικό μας βίο, ιδίως τις μέρες αυτές που διάγουμε, τις μέρες μετά την κρίση. Και είναι η αρχή της συνεννόησης και της συνεργασίας. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι μετά από 7 χρόνια κρίσης, η επόμενη μέρα θα είναι διαφορετική. Περνάμε σε μια νέα εποχή. Σε αυτή τη νέα εποχή, τίποτα δεν μπορεί να είναι όπως παλιά. Ούτε η οικονομία, ούτε το παραγωγικό σύστημα, το παραγωγικό μοντέλο, ούτε το πολιτικό σύστημα. Ούτε ο τρόπος διοίκησης, αν θέλετε, και διακυβέρνησης, αλλά και διοίκησης, ακόμα και των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, της διοίκησης σε τοπικό επίπεδο. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να αποτυπωθεί και στη συζήτηση και στο διάλογο που κάνουμε τώρα για τη συνταγματική αναθεώρηση, πρέπει να αποτυπωθεί και στους κανόνες λειτουργίας και εκλογής του Κοινοβουλίου και άρα και των κυβερνήσεων, αλλά και στις κανόνες λειτουργίας και εκλογής των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και πόσο δε μάλλον αν βρισκόμαστε στο σημείο εκείνο που συνειδητοποιούμε πια ότι χρειάζονται προγραμματικές συγκλήσεις, όχι κάτω από το τραπέζι, αλλά πάνω από το τραπέζι για να κυβερνιέται η χώρα, πόσο δε μάλλον αυτό θα είναι απαραίτητο και να κυβερνιέται ένας Δήμος, μια περιφέρεια. Άρα λοιπόν, στην ουσία ανοίγουμε τη συζήτηση για μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση που θα εισάγει την αρχή της συνεννόησης και της συνεργασίας μέσω της απλής αναλογικής στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αφήνω για τελευταία αναφορά την προσπάθεια επίλυσης ενός χρόνιου ζητήματος που αφορά τη δημόσια διοίκηση. Ίσως αυτό να είναι και ένα θέμα στο οποίο θα αναφερθώ όταν επισκεφτώ και το Υπουργείο της Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Αλλά μιας και βρίσκομαι εδώ στο Υπουργείο Εσωτερικών, γιατί το θέμα αυτό αφορά ως επιτοπλίστων και την αυτοδιοίκηση, τους Δήμους, θα αναφερθώ και εδώ, είναι το θέμα των συμβασιούχων. Ξέρετε και ξέρουμε όλοι ότι το ζήτημα των συμβασιούχων είναι μια από τις πιο βαριές αμαρτίες του παλιού πολιτικού κατεστημένου. Μια βιομηχανία η οποία, θα το πω καθαρά, στήθηκε ως πελατειακό εργαλείο και είχε για χρόνια ως αποτέλεσμα την ομηρία και την εργασιακή ανασφάλεια εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Ψάχνουμε λοιπόν, διερευνούμε τη δυνατότητα μιας οριστικής επίλυσης αυτού του προβλήματος. Πρώτα απ' όλα, ξεκινώντας από μια ξεκάθαρη διερεύνηση, το ποιοι από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί εμείς τους αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενους, πάνω απ' όλα, που βρίσκονται για χρόνια στη δημόσια διοίκηση και δεν τους αντιμετωπίζουμε με τα πελατειακά κριτήρια που τους αντιμετωπίζαν αυτοί που κάνανε αυτά που κάναν στο παρελθόν. Να βρούμε λοιπόν ποιοι από αυτούς καλύπτουν με την εργασία τους πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Θέλουμε το ζήτημα αυτό, που αντιλαμβάνεστε ότι έχει και διαστάσεις κοινωνικού προβλήματος, να επιληθεί με τρόπο δίκαιο και αντικειμενικό στη βάση της εθνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Είμαι βέβαιος, και το γνωρίζετε κι εσείς, ότι το είδαμε άλλωστε και από διάφορους πηχαίους υποκριτικούς, κατά την άποψή μου, τίτλους εφημερίδων, που
ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και από τις ανακοινώσεις της αντιπολίτευσης, ιδίως της αξιωματικής, ότι γίνεται μια προσπάθεια παραπληροφόρησης για το θέμα αυτό. Ακόμα και λάσπης, θα έλεγα, μιλώντας για δήθεν ρουσφέτια και νομιμοποίηση σημερινής κυβέρνησης. Εδώ έρχεται στο νου μου η παροιμία «Είπε ο Γάιδαρος στον Πεντινό κεφάλα». Δεν θέλω όμως να μπω σε αυτή τη συζήτηση. Θέλω εξ αρχής να ξεκαθαρίσω ότι για μας αυτό που προέχει είναι η διερεύνηση του πραγματικού περιεχομένου της εργασιακής σχέσης αυτών των ανθρώπων, ανεξάρτητα του ποιος τους διόρισε εκεί, δεν τους διορίσαμε εμείς, το μόνο σίγουρο. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει και σχεδιάζουμε να γίνει από ανεξάρτητο φορέα, που θα είναι είτε το ίδιο το ΑΣΕΠ, είτε κάποιο ειδικό ανεξάρτητο όργανο που θα συγκροτηθεί από το ΑΣΕΠ. Και η διερεύνηση αυτή θα γίνει στη βάση οριζόντιων αντικειμενικών κριτηρίων που αφορούν το χρόνο εργασίας και το περιεχόμενο της απασχόλησης. Και κατόπιν θα πρέπει να υπάρξει μια διεξοδικότατη διαδικασία διαβούλευσης και με τα πολιτικά κόμματα, τους εμπλεκόμενους φορείς, θεσμικούς φορείς, πριν καταλήξουμε στις όποιες αποφάσεις. Κλείνω λοιπόν με μια, νομίζω, αναγκαία επισήμανση. Μια γενική επισήμανση. Για εμάς η έννοια μεταρρύθμιση, ο όρος εξυγχρονισμός που έχει τραυματιστεί στη χώρα την εποχή των χρηματιστηρίων, της Siemens, της Ολυμπιάδας. Παρ' όλα αυτά, οι έννοιες αυτές για μας δεν είναι έννοιες αφηρημένες ηθικές έννοιες. Το μεγάλο ζητούμενο σε κάθε μεταρρυθμιστική και εξυγχρονιστική πρωτοβουλία είναι το κοινωνικό της πρόσημο. Το ποιος πραγματικά ωφελείται, το ποιες αξίες προωθούνται. Το κριτήριο για τη δική μας κυβέρνηση είναι το αν από κάθε θεσμική παρέμβαση παράγεται κοινωνικό όφελος, ενισχύεται η δημοκρατία, στηρίζονται οι πολίτες, οι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να δουλέψουν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια από τη δουλειά τους. Αυτό μας απασχολεί και όχι το αν θα εξυπηρετηθούν συμφέροντα συγκεκριμένων ομάδων, μεγάλων ή μικρών, το αν θα παραχθεί όφελος οικονομικό ή πολιτικό για κάποιους λίγους. Η δική μας λογική είναι λίγο διαφορετική από αυτή που έχετε συνηθίσει να βλέπετε στις κυβερνήσεις, σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με το πολιτικό όφελος ή το πολιτικό κόστος. Και με αυτή τη λογική προχωράμε σε κάθε τομέα της κυβερνητικής δουλειάς. Προσανατολισμένη πάντοτε στην απόλυτη διαφάνεια και στον κοινωνικό διάλογο. Ακόμα κι αν ορισμένες φορές αυτή την σταθερή μας επιλογή την πληρώνουμε με πολιτικό κόστος. Αλλά είναι μια σταθερή επιλογή, την οποία την έχετε δει. Όχι μόνο στη δουλειά μας στο Υπουργείο Εσωτερικών, όχι μόνο στην προσπάθειά μας για μεταρρυθμίσεις που θα αφήσουν ένα στίγμα και ένα κοινωνικό πρόσημο σημαντικό σε μια περίοδο κρίσης και δημοσιονομικής προσαρμογής. Μιλάω για μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν γίνει άνετα, πολύ πιο άνετα, στην περίοδο που είχαμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τότε που λεφτά υπήρχαν, όπως έλεγαν κάποιοι. Αλλά δυστυχώς δεν μεταρρυθμίστηκε το κράτος. Δεν επανιδρύθηκε, όπως κάποιοι άλλοι υπεσχέθησαν. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ. Είναι βασική μας προτεραιότητα και επιλογή να προχωρήσουμε σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις και θα το κάνουμε παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Είμαι στην διάθεσή σας και εγώ και ο Υπουργός να απαντήσουμε στις όποιες ερωτήσεις θέλετε. Επί της διαδικασίας θα σας παρακαλέσω για δύο πράγματα. Το ένα είναι να λέτε το όνομά σας και το μέσο, θα μας διευκολύνει. Το άλλο, επειδή η ατζέντα του Υπουργείου Εσωτερικών είναι, γνωρίζετε πολύ καλά οι διαπιστευμένοι συντάκτες, πολύ μεγάλοι, να μείνουν οι ερωτήσεις στα θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών και να ξεκινήσουμε, κύριος Κουφάκης. Σας ευχαριστώ.
Πρωθυπουργέ, Σεπτέμβριο του 2008, το πιστήριο. Συνέντευξή σας στο Πολύ και Πολιτική, Κωνσταντίνος Κουφάκης. Όχι ιδιαίτερα, όχι ιδιαίτερα. Δεν άλλαξε όμως κάτι που ονομάζεται συνέπεια. Γιατί διαβάζω εδώ. Στην ερώτηση στο κομμάτι για την αυτοδιοίκηση, βέβαια, και στο αντικείμενο του Υπουργείου Εσωτερικών. Η αντίληψη της κυβέρνησης για την αυτοδιοίκηση όμως μας κάνει να πιστεύουμε, ας το περάσω αυτό, σε κάθε περίπτωση, αυτό πιστεύουμε εμείς ότι χρειάζεται είναι αυτοδιοίκηση με δημοκρατία, με αρμοδιότητες, με κοινωνικό περιεχόμενο και με περιβαλλοντική αναπτυξιακή κατεύθυνση. Υποστηρίζουμε το δεύτερο μοντέλο της αυτοδιοίκησης, με ρετό περιφερειάρχη και συμβούλιο, αποκεντρωμένα επίπεδα διοίκησης στα νομαρχιακά διαμερίσματα και στο σημείο που θέλω να σας ρωτήσω, απλή αναλογική. Το είπατε από το 2008. Είναι το επόμενο σύστημα με το οποίο θα διεξαχθούν οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Σας ευχαριστώ. Ναι, είναι αλήθεια ότι αυτές οι απόψεις, αυτές οι θέσεις ήταν και θέσεις που ο δικός μας πολιτικός χώρος είχε πριν την κρίση. Όμως θα καταλάβατε από την τοποθέτησή μου, πιστεύω ότι μετά την κρίση, που έχει δημιουργήσει ένα νέο τοπίο, ένα νέο περιβάλλον που μας αναγκάζει όλους να σκεφτόμαστε διαφορετικά, αυτές οι σκέψεις, οι απόψεις που είχαμε, πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό έχουν δικαιωθεί από την ίδια τη ζωή. Είναι αναγκαίες σήμερα ευρύτερες συνθέσεις για να δημιουργήσουν οι συνθέσεις αυτές συνενέσεις και συνεννοήσεις για να προχωρήσει και ο τόπος, αλλά και πιστεύω η τοπική αυτοδιοίκηση. Ως επιτοπλίστων θα έλεγα η τοπική αυτοδιοίκηση. Έχω περάσει από την αυτοδιοίκηση, έχω μια εμπειρία στο Δήμο της Αθήνας, γνωρίζω ότι απαιτούνται εκεί συνεννοήσεις. Η συνεννόηση δεν σημαίνει ταύτιση απόψεων, δεν σημαίνει κατάργηση της πολιτικής διαφωνίας. Το ζητούμενο όμως σήμερα είναι την πολιτική διαφωνία να τη φέρουμε πάνω στο τραπέζι και να τη μετατρέψουμε από πολιτικό σύνθημα σε πολιτικό πρόγραμμα. Και πάνω στο πολιτικό πρόγραμμα να γίνεται η αντιπαράθεση και η σύνθεση και ο τελικός κριτής να είναι ο λαός που μας δίνει την εντολή. Νομίζω λοιπόν ότι είναι όριμο να μιλήσουμε για το σύστημα της απλής αναλογικής, όχι μόνο στην εκλογή της εθνικής αντιπροσωπείας, το οποίο το θεσπίσαμε. Μας κατηγορούν ότι το θεσπίσαμε για λόγους μικροπολιτικής. Πρώτον, δεν θα το θεσπίζαμε 3 χρόνια πριν την επόμενη εκλογική αναμέτρηση, γιατί αυτό κάναμε πέρυσι το καλοκαίρι. Δεύτερον, ήταν κάτι το οποίο ήταν απόλυτα συνεπές με τις θέσεις που ο πολιτικός μας χώρος έχει εδώ και δεκαετίες. Και το ίδιο πιστεύουμε και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σας πω ότι είναι ένα σύστημα που δεν το ανακαλύπτουμε εμείς, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, την Αμερική. Υπάρχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες την τοπική αυτοδιοίκηση και ως κεντρικό εκλογικό σύστημα. Νομίζω ότι πρέπει να παραδειγματιστούμε και να σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να δούμε τις τεχνικές λεπτομέρειες μέσα από διάλογο και συνενέσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει. Είμαστε ανοιχτοί να κουβεντιάσουμε, θα κουβεντιάσουμε το επόμενο διάστημα, αλλά πρέπει να σας πω ότι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση, ώστε η επόμενη εκλογική αναμέτρηση να γίνει με νέο εκλογικό σύστημα. Άρα να θεωρήσουμε η λυμένη απόφαση που παρά μόνο λείπουν οι τεχνικές λεπτομέρειες, Πρωθυπουργέ. Εγώ σήμερα νομίζω ότι σας εξαγγέλω αυτή την πρωτοβουλία, η οποία βεβαίως θα είναι και πρωτοβουλία διαλόγου. Έτσι, εμείς δεν αποφασίζουμε και διατάζουμε, αλλά εξαγγέλω την προσπάθεια υλοποίησης μιας πάγιας θέσης και αρχής, την οποία όμως σας τη θέτω σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, που αφορά και την, αν θέλετε, φιλοσοφία μας για το πώς πρέπει από εδώ και στο εξής να αντιμετωπίζουμε τη λειτουργία του πολιτικού βίου και την αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που πρέπει να ξεπεράσουμε μέσα από μια μεταρρυθμιστική προοπτική και τις αναγκαίες εκείνες τομές που έχει ανάγκη ο τόπος. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Βούζας. Χρήστος Βούζας από το αυτοδιοίκηση.gr. Κύριε Πρωθυπουργέ, κάνατε εκτενή αναφορά στο θέμα των συμβασιούχων. Ένα θέμα το οποίο
αφορά όχι μόνο δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που εργάζονται αυτή τη στιγμή στο δημόσιο, αλλά κατά την άποψή μου αφορά και το γενικότερο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων στη χώρα. Γιατί το δημόσιο, κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να δίνει τον τόνο των εργασιακών σχέσεων στη χώρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα λυθεί αυτό το θέμα? Και με ποιο τρόπο θα λυθεί? Με την έννοια ότι υπάρχουν διαρροές από μια απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου της Ολομέλειας, αλλά και παλαιότερες αποφάσεις τμήματων, του πρώτου τμήματος συγκεκριμένα, του Ελεκτικού Συνεδρίου, που κρίνουν αντισυνταγματική την παράταση των συμβάσεων. Πόσο μάλλον την μετατροπή αυτών των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, που σύμφωνα με πολλές νομικές απόψεις αντίκειται στο άρθρο 103 του Συντάγματος. Με ποιο τρόπο θα το ξεπεράσετε αυτό? Ευχαριστώ. Ναι, θέτετε δύο, στην ερώτησή σας βάζετε δύο ζητήματα. Το ένα, επιτρέψτε μου να σχολιάσω αυτές τις διαρροές. Θέλω να πω ότι βεβαίως οι αποφάσεις της δικαιοσύνης σε κάθε περίπτωση, είτε συμφωνεί κανείς μαζί τους είτε διαφωνεί, πρέπει να γίνονται σεβαστές, να υλοποιούνται, εν πάση περιπτώσει. Αν όχι να γίνονται σεβαστές, να υλοποιούνται, να συμμορφωνόμαστε με αυτές. Όμως θεωρώ ότι η σπουδή των διαρροών, πριν δούμε την απόφαση, πριν καθαρογραφεί η απόφαση και πριν τη μάθουμε εμείς καν την απόφαση αυτή, σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, υποκρύπτει προφανή πολιτική σκοπιμότητα. Και πολλές φορές προκαταλαμβάνεται μια απόφαση της δικαιοσύνης μέσα από τις διαρροές και τον τρόπο που αυτές χρωματίζουν την απόφαση. Εν πάση περιπτώσει, εδώ είναι ένα άλλο θέμα η παράταση, είναι ένα άλλο θέμα τα δεδουλευμένα των ανθρώπων. Δεν πιστεύω να υπάρχει κανείς σε αυτή τη χώρα που να πιστεύει ότι δεδουλευμένα, και ιδίως δεδουλευμένα στο δημόσιο, δεν πρέπει να αποδίδονται στους εργαζόμενους. Άρα θέλω να ξεκαθαρίσω ότι όποια και να είναι η απόφαση, αλλά σας λέω, περιμένετε να τη δούμε, δεν υπάρχει περίπτωση ένας εργαζόμενος στο δημόσιο τομέα στη χώρα μας, εγώ λέω και στον ιδιωτικό, έτσι πρέπει να γίνεται, αυτό σημαίνει ευνομούμενη πολιτεία, να δουλεύει και να μην παίρνει τα δεδουλευμένα. Άρα αυτό δεν θα το επιτρέψουμε να συμβεί σε καμία περίπτωση. Τώρα από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να υπησέλθω στο νομικό σκέλος. Εγώ θέλω να υπησέλθω στο πολιτικό και στο κοινωνικό πρόβλημα. Είχαμε λοιπόν για δεκαετίες στη χώρα, το γνωρίζουμε όλοι αυτό, τη λειτουργία ενός πελατειακού κράτους, στα πλαίσια ενός άγονου δικοματισμού που μας κυβερνούσε για πάρα πολλά χρόνια. Το Υπουργείο αυτό εδράζεται στην πλατεία Κλαθμόνος. Γνωρίζετε την ιστορία της πλατείας Κλαθμόνος. Από τότε που θεσπίστηκε η νομιμότητα στο δημόσιο, σταμάτησαν τα κλάματα, αλλά άρχισαν τα ρουσφέτια. Ενός κομματικού κράτους που το στελεχώσανε τα κόμματα που κυβέρνησαν για 40 και πλέον χρόνια, που σήμερα έχουν το θράσος και μας πουνάνε και το δάχτυλο. Γιατί επιλέγουμε, λέει, συνεργάτες, στενούς μας συνεργάτες, μετακλητούς στενούς μας συνεργάτες, ανθρώπους της εμπιστοσύνης μας. Λες και θα έπρεπε τους στενούς μας συνεργάτες, ενώ αυτοί έχουν στελεχώσει στρατιές με δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους μέσα από διαδικασίες κομματικής επιλογής. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Όμως κοιτάξτε να δείτε τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι πριν από 10 χρόνια, πριν από 20 χρόνια, έχουν μπει μέσα σε μια διαδικασία. Θα τους καταδικάσουμε τώρα αυτούς τους ανθρώπους? Θα μπούμε στη λογική του κυρίου Πάγκαλου, μαζί τα φάγαμε? Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει τι ψηφίζουν, τι πιστεύουν, σε ποιο Θεό πιστεύουν. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Πρέπει λοιπόν να κάτσουμε και να πάμε σε έναν εξορθολογισμό. Τι λέει αυτός ο εξορθολογισμός? Πρώτα απ' όλα, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες ή βρίσκονται χωρίς αντικείμενο δουλειάς? Αυτό είναι το βασικό που μας ενδιαφέρει. Αν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το αξιολογήσουμε αυτό αντικειμενικά. Και από εκεί και πέρα, αν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να βρούμε το νομικό πλαίσιο μέσα από συνενέσεις, ώστε να αποκατασταθούν. Και εδώ είναι και μια διαδικασία συζήτησης που πρέπει να γίνει και με τους θεσμούς που μας επιτηρούν, γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι
Όταν μιλάμε για ανθρώπους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, ουσιαστικά μιλάμε για το ενεργό δυναμικό, το υπάρχον ενεργό δυναμικό του δημόσιου τομέα. Δεν μιλάμε για επιπλέον προσλήψεις. Άρα δεν πρέπει να μπουν μέσα στη διαδικασία του λεγόμενου attrition rule, δηλαδή του 1:3, 1:2, που θα μειώνει τόσο βγαίνουμε από την κρίση. Αυτή είναι η συζήτηση. Ανοιχτά, καθαρά και να πάρουν θέση και τα κόμματα που δημιούργησαν το πρόβλημα. Και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Και οι εφημερίδες που τα υποστηρίζουν. Και είναι και σοβαρές κάποιες από αυτές. Έγκριτες κατά τα άλλα. Όχι όλες. Κάποιες όμως είναι. Λοιπόν, εμείς αυτή είναι η θέση μας, αυτή είναι η στόχευσή μας και με αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσουμε σε ένα πολύ σοβαρό, επαναλαμβάνω, πρόβλημα που θα αποκτήσει και κοινωνικές διαστάσεις. Δεν είναι μόνο πολιτικό πρόβλημα. Εντάξει, η επιθυμία μας είναι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτές τις διαδικασίες μέχρι το τέλος του έτους. Παρακαλώ, ο συνάδελφος. Ευχαριστώ. Γεια χαρά, Γιώργος Λαουτάρης από το πριν και το Παλμό Γλυφάδας. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε επανειλημμένα δηλώσει ότι η κυβέρνησή σας θα εξαντλήσει τη θητεία της. Επομένως, τοποθετείτε τις βουλευτικές εκλογές το 2019. Θυμίζω ότι και οι ευρωπαϊκές εκλογές τοποθετούνται για τον Μάιο επίσης του 2019. Συν το χρόνο, οι θητείες των δημοτικών και περιφερειακών αρχών λήγουν το 2019 και σύμφωνα τουλάχιστον με τον Καλλικράτη, οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές έχουν οριστεί για το 2019. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, αν κρίνεται σκόπιμο μέσα σε μία χρονιά να μπορούν να γίνουν 4 εκλογικές αναμετρήσεις, από την άποψη του κόστους τους, οι δημοτικές και οι περιφερειακές είναι 2. Να κάνουμε για να δημοψήφισουμε. Είναι και 2 Κυριακές, αλλά είναι και διαφορετικά πεδία. Δηλαδή, σωστά. Και αν το κρίνετε σκόπιμο από την άποψη του κόστους, να το πω έτσι, από την άποψη της ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού, αλλά και από πολιτική ουσία, να υπάρχει μια τέτοια, ας πούμε, χρονιά. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Εντάξει, νομίζω ότι δεν επιλέξαμε εμείς να συμπέσουν αυτές οι αναμετρήσεις μαζί. Υπήρξε όμως η επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης να φτιάξει ένα θεσμικό πλαίσιο για να συμπίπτουν οι ευρωπαϊκές με τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι πρέπει να το εκτιμήσουμε, να κάνουμε τον απολογισμό, να δούμε αν ωφέλησε, να το συζητήσουμε κυρίως με την τοπική αυτοδιοίκηση που έχουν την εμπειρία. Ποια είναι η εμπειρία τους, αν ωφέλησε το γεγονός ότι είχαμε αυτοδιοικητικές εκλογές παράλληλα με τις ευρωπαϊκές εκλογές και να πάρουμε μία απόφαση σε ό,τι αφορά το σκέλος της διαδικασίας η οποία έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, διότι οι βουλευτικές εκλογές είναι κάτι το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει να κάνει και με τη συγκυρία. Δηλαδή το πότε θα πέσουν οι βουλευτικές εκλογές κάθε χρονιά είναι κάτι το οποίο εξαρτάται και από το πολιτικό σκηνικό, τις αποφάσεις. Δεν ήταν επιλογή μας, για παράδειγμα, που πήγαμε σε εκλογές το Σεπτέμβρη. Ήταν μια αναγκαστική επιλογή. Αλλιώς θα είχαμε τον Γενάρη, για παράδειγμα. Τώρα έχουμε, η θητεία μας τελειώνει το Σεπτέμβρη του 2019. Ενώ οι βουλευτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές είναι ορισμένες με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο το Μάη του 2019. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το πιο ουσιαστικό ζήτημα που θα τεθεί στο διάλογο είναι το εκλογικό σύστημα αυτών των εκλογών, των αυτοδιοικητικών, στον νόμο ο οποίος θα κατατεθεί. Θα περιλαμβάνει όμως και μια σειρά από άλλα θέματα στα οποία αναφέρθηκα. Και βεβαίως μέσα από το διάλογο, αν προκύψει κάτι ενδιαφέρον, μπορούμε να το ενσωματώσουμε. Παρακαλώ, κύριος. Ο κύριος Χατζηγεωργίου. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω 2-3 πράγματα, θα είμαι σύντομος. Το ένα είναι, επειδή ο κ. Κουλέτης ανέφερε ότι το νομοσχέδιο με την αναθεώρηση του Καλλικράτη θα κατατεθεί εντός του έτους. Εσείς είπατε τέλος καλοκαιριού, αρχές του νοπόρου. Αν μπορούμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε, γιατί πρέπει να μεσολαβήσει και ένας διάλογος. Ναι, πάντως, το κοινό σήμερα δεν είναι μέσα στο έτος,
Στροφή 360. Μια διευκρίνηση ήθελα για το νομοσχέδιο για την ισότητα των φύλων. Αυτό θα ασχοληθεί και με θέματα πέραν των δύο φύλων και θέματα ισότητας για την κοινότητα LGBT κτλ. Και το τρίτο, δεν το αναφέρατε, αλλά επειδή αφορά και μια πρωτοβουλία δικιά σας και αφορά και την αυτοδιοίκηση. Έχουμε κάτι, και αφορά και τη συνέπεια με αυτά που λέγαμε παλιότερα. Έχουμε κάτι νεότερο από το σχέδιο για το γήπεδο του Παναθηναϊκού, τις αναμορφώσεις, την πολεοδομική ανασυγκρότηση, το βοτανικό. Υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτό, ήταν να γίνουν κάποιες ομάδες εργασίας. Έχουμε κάτι να πούμε. Λοιπόν, σε σχέση με το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, στόχος μας είναι το Σεπτέμβριο του 2017, έτσι για να σας ικανοποιήσω, να είμαστε σε φάση που μπορούμε να το καταθέσουμε στη Βουλή. Τώρα εντάξει, αν δεν είναι Σεπτέμβριος και είναι Οκτώβριος, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το σίγουρο το Σεπτέμβριος δεν θα αλλάξει. Θα είναι μέσα στο 2017, θα υπάρχει Σεπτέμβριος. Αυτό δεν θα αλλάξει. Ναι, αυτό δεν αλλάζει. Σε σχέση με το νομοσχέδιο για την ισότητα των φύλων είναι άλλο και το νομοσχέδιο για την ταυτότητα φύλου που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι άλλο. Άλλο νομοσχέδιο. Είναι δύο διαφορετικά. Σε σχέση με το σχέδιο για τη Νέα Αθήνα, έκανα σχετικές εξαγγελίες και διευκρινήσεις στη συνέντευξη που έδωσα πριν από μια εβδομάδα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι παρακολουθούμε την πορεία των απαραίτητων διεργασιών. Είμαστε σε προκαταρκτικό στάδιο αυτή τη στιγμή, αλλά την παρακολουθούμε στενά. Είναι ένα από τα 10 project, ας το πω έτσι, μεγάλα, αναπτυξιακά, τα οποία παρακολουθώ και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη ευθύνη και εγώ με τους συνεργάτες μου από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Παρακαλώ, αντιλαμβάνουμε την ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα, αλλά να βοηθήσουμε όλοι οι συνάδελφοι να ρωτήσουν αν χρειαστεί, οπότε οι ερωτήσεις να είναι λίγο στοχευμένες. Η κυρία Μπίτσικα. Παναγιώτα Μπίτσικα από το Βήμα. Αναφερθήκατε σε συγκλήσεις